Σικελία, Φιλίππους, Ρώμη και να το παρακολουθήσω αυτό λεπτομερώς και ίσως μέσα σε αυτή την ιστορία να μπορούσα να δώσω και μερικές πολύ απλοϊκές συνταγές της εποχής εκείνης. Πολύ ωραίες ιδέες. Είναι, αλλά δεν θα μου τις χρηματοδοτήσει ποτέ μια μαγιονέζα ή μια κέτσαπ ή ένα λαδάκι, γιατί δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αυτά σε αυτές τις εκπομπές. Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Δεν υπήρχε τότε μαγιονέζα. Τόσα χρόνια που είστε στον χώρο αυτό με μεγάλες επιτυχίες, με πολλά βραβεία, με πολύ βραβευμένες εκπομπές, δεχτήκατε αμφισβήτηση? Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ότι εντάξει. Άκουσε να δεις. Όταν ένας καβαλάει ένα άλογο και αρχίζει και τρέχει στον κάμπο και σηκώνει κονιαρτό, σίγουρα κάποιος θα ενοχληθεί. Δεν μου ήρθε εμένα ένα μήνυμα κατευθείαν, αλλά δεν ζω με την ψευδαίσθηση ότι όλος ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος με μένα. Κάποιοι δεν θα ήταν. Μάλιστα. Καλυμμένος. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο προσωπική ζωή. Δεύτερος γάμος, ένας πρώτος πολύ πετυχημένος γάμος, 38 χρόνια μαζί με την πρώην σύζυγο. Μια ολόκληρη ζωή. Έφυγε κάποια στιγμή. Έφυγε τον Αύγουστο του 2010 με πολύ οδυνηρό τρόπο, θα έλεγα. Κενό μεγάλο. Ναι. Πώς είναι να χάνεις έναν άνθρωπο μετά από τόσα χρόνια που είναι το στήριγμά σου, είναι ο άνθρωπός σου, είναι συνήθειά σου, είναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος? Εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη και αναστατωμένη, με την έννοια ότι ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου και αρχίζεις να ψάχνεις τι πρέπει να κάνεις για να επιβιώσεις. Καμιά φορά είσαι πολύ απότομος, είσαι πολύ θυμωμένος, είσαι πολύ στεναχωρημένος, αυτά ανακατεύονται, ψάχνεις να βρεις ένα χέρι να σε κρατήσει, δεν το βρίσκεις, παίζεις, κάνεις πράγματα που δεν θα τα κάνεις κανονικά στη ζωή σου ποτέ και ξαφνικά βρίσκεται ένα χέρι να σε κρατήσει. Αυτό έγινε και με μένα. Δεν είχατε και παιδιά? Εγώ δεν είχα παιδιά. Έχω αποκτήσει 3 τώρα, με τα οποία έχω πολύ καλή σχέση, που με βοηθάνε και στις δουλειές. Και αντιλαμβάνεις ότι ήταν πάρα πολύ λογικό. Ζορίστηκα με την καινούργια πατρότητα, γιατί εγώ είμαι και μια άλλη εποχή. Αλλά νομίζω τώρα, μετά από έχουμε παντρευτεί το 12, αν θυμάμαι καλά, είμαστε καλά. Είμαστε πολύ το καλά. Το ζήσατε όμως και αυτό. Είναι ωραίο συνέστημα, έστω εννοώ την πατρότητα. Ναι, δεν μ' ακούνε. Καθόλου, κανείς από τους τρεις. Όχι, μ' ακούνε. Δεν μ' ακούνε πολύ. Είναι αγόρια ή... Ένα κορίτσι που είναι και το πιο σωστό και δύο αγόρια. Η σύζυγος, πώς έγινε η γνωριμία με τη σύζυγο? Είναι πολύ περίπλοκη ιστορία που μπορώ να σου την πω ιδιαιτέρως, αλλά είναι... Όταν έρθες σπίτι. Ναι. η γυναίκα μου δούλευε στην Εθνική Τράπεζα, στη Νέα Ερυθρέα. Εγώ δεν είχα ποτέ συναλλαγές με την τράπεζα την Εθνική. Είχαμε την Πίστεως. Και είχε όμως η μακρύ της Αστέλα, η οποία ζώσα μου ζήτησε να πάω να κάνω κάποια δουλειά της. Ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε έλειπε και με εξυπηρέτησε η Ντορίτα. Με εξυπηρέτησε και τελείωσε αυτό. Όταν έφυγε η Στέλλα μετά, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πήγα να καθαρίσω αυτούς τους λογαριασμούς ξανά. Μετά, τότε δούλευα στον Αντένα, έκανα το Top Chef και κάναμε μια έκθεση φωτογραφίας στα στούντιο με δικές μου φωτογραφίες και πώς μου ήρθε στο μυαλό ότι λέω να πάω να την καλέσω να έρθει να δει τη φωτογραφία. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και τίμιος, ότι ανεξάρτητα από όλα όσα σου είπα, σαν γυναίκα μου άρεσε, μου γυάλισε που λένε. Πάω και της δίνω μια πρόσκληση, όντας σίγουρος ότι δεν θα έρθει ποτέ, αλλά ήρθε. Εντάξει, και μετά είναι step by step που λέτε. Έχετε πει ότι είναι δώρο Θεού, πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Είναι συγκροτημένη οικογένεια. Έχασε και αυτή τον άντρα της το 2001. Έμεινε μόνη της με τα παιδιά. Ζορίστηκε για να τα φτάσει εκεί που τα φτάσε. Κάπου είχαμε ένα κοινό δρόμο, ας το πούμε. Και είχατε πει ότι δεν θα ξαναπαντρευτείτε, αλλά το κάνατε. Ναι. Το ζήτησε η Ντορίτα? Μπορώ να πω πως ναι. Κοίταξε να δεις. Όταν συζητείς με έναν άνθρωπο, πρέπει να τον έχεις ευχαριστημένο. Δεν μπορείς να αρχίσει να έχει όχι, ναι, ντε, μπο και τα λοιπά. Είμαι και πιο μεγάλος, είμαι και πιο όριμος. Να τις κάνουμε το χατήρι. Καλά κάνατε, για καλά κάνατε. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Ποτέ μιλές ποτέ όλα μπορείς να κάνεις. Έτσι, μπράβο. Και όταν χαίρεσαι και είσαι ικανοποιημένος με όλα αυτά.